centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Από τις χαλαζοπτώσεις του Αυγούστου που οι άνθρωποι καταστράφηκαν τα αυτοκίνητά τους και τα σπίτια τους στην Τελεά, δεν έχουμε ακόμη κανένα νεότερο και μας στέλνουν μηνύματα για το τι γίνεται και πού βρισκόμαστε. Έχουν ακούσει τόσες υποσχέσεις αυτοί οι άνθρωποι από το τι θα πάρουν, μέχρι στιγμής όμως δεν έχουν δει τίποτα. Τι συμβαίνει με αυτό το θέμα? Κύριε Νατσούλη, σε συνάντηση και επικοινωνία που είχα τόσο με τον κύριο Τζιγκαλά και όσο και με τον κύριο Κοσλιόπουλο, οι οποίοι επισκέφθηκαν πριν 15-20 μέρες τους αρμόδιους που εμπλέκονται με τη διαδικασία της αποζημίωσης, υπάρχει υπόσχεση ότι πολύ σύντομα θα υπάρχει αυτό το ΦΕΚ που θα καθορίζει τιμές και τη διαδικασία η οποία θα πρέπει να ξεκινήσει για να πάρουν τις αποζημιώσεις, τις δίκες που δικαιούνται για αυτές τις μεγάλες φυσικές καταστροφές, κυρίως στην κοινότητα Απτελέας, αλλά και στο Κρανοχώρι και στην Πτεριά, όπως πολύ καλά ξέρετε. Δυστυχώς αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά, δηλαδή τώρα ακούγοντας την Εύβοια, εκείνο το καταστροφικό έτσι γεγονός το οποίο είχε συμβεί, χρειάστηκε 1,5 έως 2,5 μήνες για να πάρει το δρόμο του, που ήταν κάτι το οποίο ήταν πρωτόγνωρο. Περιμένουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Υπάρχουν οι πιέσεις και εμείς έχουμε επικοινωνήσει. Είναι κάτι γραφειοκρατικό και διαδικαστικό το οποίο. Μα είναι τόσο δύσκολο να βγει ένα χαρτί. Δηλαδή, λες, πώς είναι εκεί, ρε παιδί μου? Δηλαδή, είναι δυνατόν? Γιατί δεν δίνεις αυτή τη βοήθεια άμεσα? Και οι υπηρεσίες και η υπουργεία, και δυστυχώς φαίνεται ότι καθυστερεί. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Τόσο δύσκολο είναι να βγει ένα χαρτί? Δεν είναι δύσκολο τίποτε. Αρκεί να υπάρχει αυτό που λέμε η βούληση και η αντίστοιχη ανταπόκριση από τους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς. Και επειδή επαναλαμβάνω, έχουν ακούσει τόσες και τόσες υποσχέσεις. Επαναλαμβάνω, επιτυχία ότι ήρθε η αρμόδια υπηρεσία και έκανε τις αυτοψίες, έτσι ώστε έδωσε τη δυνατότητα να επισκευαστούν οι στέγες. Τώρα θα χρειαστεί λίγη υπομονή από τους κατοίκους για να πάρουν την αποζημίωση σύμφωνα με αυτά που καθορίζεται από την νομοθεσία. Μα για να φτιάξουν και τα υπόλοιπα πρέπει να δώσουν και λεφτά σε αυτούς που τα φτιάχνουν. Αυτοί πόσο υπομονή να έχουν? Πόσο υπομονή να έχουν? Άντε να σε περιμένω. Εδώ έτσι πώς πάμε, θα το ξεχάσουμε στο τέλος τι είχαμε αυτές τις καταστροφές στην Ελλάδα. Δεν ξέρω. Είναι κάτι το οποίο ήταν πρωτόγνωρο και καταστροφικό. Περιμένουμε. Υπάρχει υπόσχεση ότι σύντομα θα λυθεί και αυτό το πρόβλημα. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.